γίνει η σχετική συνεργασία. Επίσης θα γίνουν εισηγήσεις από εκπροσώπους των επιμελητηρίων και δικών μας επιμελητηρίων και της Ρωσίας, εισηγήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα ενέργειας, τουρισμού και μεταποίησης. Για αυτά όλα που σας ανέφερα, εμείς σαν επιμελητήριο δεχθήκαμε τη συνεργασία αυτή και την συμμετοχή μας στο Ελληνορώσικο Φόρουμ. Πιστεύουμε ότι θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα μόνο αν φυσικά προετοιμαστούμε και αν οι συμμετοχές των συναδέλφων επαγγελματιών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτό το φόρουμ θα πρέπει να τις έχουμε μέχρι τέλη, για να είμαστε προετοιμασμένοι. Σήμερα έχουμε εδώ την κυρία Γεράκη, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ελληνορώσικου Φόρουμ. Θα σας ενημερώσει γενικά για το φόρουμ αυτό και τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει. Και με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής, έχουμε και τον σύμβουλο, τον κύριο, θυμίστε με, τον κύριο Σαββίδη, συγγνώμη που το ξεχνάω, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Πρωτού δώσω το λόγο στους εκπροσώπους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς να μας πούνε έναν σύντομο χαιρετισμό, και επειδή δεν έμαθα να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, και επειδή κάποιοι συνάδελφοι είπαν, και αυτό δεν μου αρέσει, ότι πρόεδρε δεν ενημερωθήκαμε, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, γιατί έτσι έχω μάθει να κάνω και να μην κρύβομαι. Έχω να εξηγήσω όμως ότι δεν ενημερωθήκατε όχι επειδή δεν το θέλαμε, επειδή δεν είχαμε στοιχεία σας. Ενημερωτικά και με την ευκαιρία να σας πω ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας, το επιμελητήριο είχε ως αρχείο 35 emails, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, και περίπου 75 κινητά τηλέφωνα. Αυτή τη στιγμή, μετά από πάρα πολλές ανακοινώσεις που βγάζουμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε σημείο που μας βαρέθηκαν, δεν το βγάζουμε άλλο, λένε πληρώστε μας. Ο Βασίλης να το ξέρει, γι' αυτό κουνάει το κεφάλι. Ευτυχώς Βασίλης εδώ και δεν. Προσπαθούμε να μαζέψουμε κινητά τηλέφωνα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς η ενημέρωση. Τα έχουμε κάνει τα email 1250 περίπου και τα κινητά τηλέφωνα 1700. Είναι καλό, για να μην δημιουργούν τέτοιες παρεξηγήσεις, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν, φεύγοντας τώρα να δηλώσουμε και τα κινητά και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Εντάξει. Πάντως, και το βόλιο δεν το ξεχνάμε. Δεν πιστεύω να έρθει άλλη φορά το επιμελητήριο να κάνει συνάντηση ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε ότι έχετε τον Δημήτρη τον Κοσμίδη, αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, ο οποίος καθημερινά στο επιμελητήριο για βόλιο μιλάει, δεν μιλάει τίποτα άλλο. Άρα εκμεταλλευτείτε το, την παρουσία του Δημήτρη, εκμεταλλευτείτε το. Και σε αυτό το σημείο οφείλω να τον ευχαριστήσω, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα και τη σημερινή συνάντηση που γίνεται και η παρουσίαση που θα γίνει, είχε μεγάλη πρωτοβουλία ο Δημήτρης Κοσμίδης. Εντάξει. Άρα, καλό είναι αυτά να ακούγονται, έτσι. Και καλό που ακουστήκανε όταν είναι καλοπροαίρετα. Εντάξει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και δεσμεύομαι ότι όσοι δώσαν τα mail και τα κινητά τους σε επόμενες συναντήσεις θα ενημερώνονται. Προσέξτε, όχι μόνο για εκδηλώσεις που γίνονται στο Βόλιο. Στέλνουμε και τις εισηγήσεις του Προέδρου, τις δικές μου δηλαδή, όπου παραστώ, για να δεχόμαστε και τα συγχαρητήρια και τις παρατηρήσεις, για να διορθωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους που είναι απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσω και για την Δήμαρχο που δεν είναι παρόν, αλλά είναι αυτοί που την εκπροσωπούν, για την παραχώρηση της αίθουσας. Και τώρα έναν χαιρετισμό να ξεκινήσω πρώτα από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σίμωνα, μας κάνει ένα χαιρετισμό. Εκ μέρους της Δημάρχου, να σας ευχαριστήσω και εμείς που παρευρίσκεται σήμερα εδώ και τα συγχαρητήριά μας για τη διοργάνωση αυτή που κάνετε και σε εσάς αλλά και στους γονιμπιούς εδώ της περιοχής μας. Και προσωπικά, γνωρίζοντας πολύ καλά τα τεκτενόμενα του εμπορικού επιμελητηρίου, είναι μια κίνηση για την περιοχή μας, η οποία, ένα έχουμε όπλο εδώ, την Γούνα. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τρόπους, γιατί είναι το άρμα μάχης, για να κατακτήσουμε τις αγορές που μαστίζουν σήμερα όλη την περιοχή μας και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πάνω σε αυτή, γιατί γνωρίζετε πολύ περισσότερο εσείς το αντικείμενο αυτό και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και πρωτοπόρα σε όλες τις αγορές έξω του κόσμου. Ως προς την ενημέρωση για το ΕΣΠΑ, είναι ένα εργαλείο μοχλό στα χέρια μας, το οποίο μπορεί να επιβραβεύσει αυτή την αδυναμία που νιώθουμε σήμερα, αλλά να δείξουμε ότι είμαστε πολύ δυνατοί και να πάμε πάλι μπροστά. Να για ακόμη μια φορά προσωπικά να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Σύνδεσμο Γονιμπιών που παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα και από τον Νίκο του Κατσιόνη.
Καλησπέρα σε όλους. Να συγχαρώ το επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Γνωπιών Σκιάτιστας. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες τελευταία, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Διετέλεσα πρόεδρος στην Αναπτυξιακή Κοζάνης για αρκετά χρόνια και δήμαρχος. Πάνω απ' όλα όμως νιώθω κάτοικος αυτής της περιοχής και μπροστά στη μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα και η περιοχή μας, έχοντας μπροστά το ΕΣΠΑ και κάποια χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και κάποιες καινούργιες ιδέες για την ανάπτυξη της Υπαίθρου, ό,τι μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε, ό,τι μπορέσουμε να στρέψουμε προς το θετικό την περιοχή μας, θα είναι μια αναλαμπή μπροστά στη μεγάλη κρίση. Αγαπητέ Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, θερμά συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες και στον κύριο Κοσμίδη, γιατί κατανοώ ότι στις δύσκολες εποχές δύσκολα μαζεύεται κόσμος, όμως η σημερινή συνάντηση και κάποιες συναντήσεις και σε άλλα σημεία του Βοΐου με συγκεκριμένο και επιλεκτικό αριθμό ατόμων που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στο ΕΣΠΑ και όπου αλλού θα έχουν αποτέλεσμα, ιδίως στον πρωτογενή τομέα, αλλά κυρίως στη Γούνα που είναι ο πόλος της περιοχής μας. Τελειώνοντας, θέλω να πω να κάνω δύο προτάσεις συγκεκριμένες, τις οποίες θέλω να τις συνυπολογίσετε και να τις μεταφέρετε και εγώ βέβαια στη Δημοτική Αρχή, αλλά και εσείς και στην περιφέρεια. Έχουν να κάνουν με τον τομέα της εκτροφής των γνωφόρων ζώων. Μπορεί να μην είναι σημερινό ζήτημα, έχει άμεση σχέση όμως με τη Γούνα. Και θέλω να πω τούτο. Επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι που θέλουν να ασχοληθούν, περιμένω μια χωροταξική μελέτη από τη Δημοτική Αρχή, όπου πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, σε συγκεκριμένες περιοχές του Βοΐου και όχι μόνον, όπου μέσα από τον τοπικό πόρο και από άλλα πρωτόκολλα θα επιδοτηθούν αυτοί που θα ασχοληθούν, ακόμα και στην αγορά του ζωικού κεφαλαίου. Θα είναι μια πολύ μεγάλη τόνωση και ενθάρρυνση για την περιοχή μας. Συγχαρητήρια και πάλι, καλή πορεία και θα είμαι εδώ να δώσω την πορεία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και να καταθέσω και εγώ κάποιες προτάσεις για την περιοχή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι τιμή μας πραγματικά το Εμπειρικό Επιμελητήριο να βρίσκεται μαζί μας εδώ στη Σιάτιστα, στην έδρα του Δήμου Βοΐου, για να μας παρουσιάσει το πρώτο συνάντηση για το ελληνορωσικό πρόγραμμα το οποίο θα γίνει. Αλλά περισσότερο, εγώ να σας πω, μας ενδιαφέρει περισσότερο το ΕΣΠΑ, το οποίο πραγματικά θα το αναλύσετε, διότι η περιοχή η οποία πονάει, είναι τόσα έργα που πρέπει να γίνουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα. Το ΕΣΠΑ που έχει ανοίξει τώρα πριν από λίγες μέρες, νομίζω ότι θα είναι ένα εργαλείο για σας, κύριε Πρόεδρε, αλλά κυρίως και για όλους εμάς τους αυτοδιοικητικούς. Σας εύχομαι να είστε πρώτα γεροί όλοι. Σαν γιατρό σας εύχομαι υγεία, γιατί αν έχετε την υγεία μπορούμε να αγωνιστούμε και να πετύχουμε πολλά. Θα ευχαριστήσω και το Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κοσμίδη, γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το Δήμο μας, για τη Σιάτιστα, για όλους εμάς, και θα ήθελα να το πω, να είναι πάντοτε γερός για να μας βοηθάει, διότι πραγματικά το Βόη έχει ανάγκη. Δυστυχώς είμαστε μια περιοχή η οποία, τι να πω, αν δεν έρθουν και αυτά τα προγράμματα, θα μείνουμε όλοι πίσω. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, θα σας ευχηθώ καλές δουλειές, καλή εργασία, και θέλω πραγματικά να έρχεστε πάντοτε εδώ να μας ενημερώνετε, διότι είναι δύσκολο εδώ στην περιοχή που είμαστε να μάθουμε όλα τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ και πάλι, εύχομαι σε όλους που ήρθατε, γιατί πραγματικά βλέπω όλους τους εκπροσώπους του Βοΐου να βρίσκονται εδώ, να είστε όλοι κάθε φορά που μας καλούν να βρισκόμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και εύχομαι η εργασία σας, κύριε Πρόεδρε, να πάνε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Ζευκλή, ένα χαιρετισμό. Καλώς ήρθατε, αν και οι χαιρετισμοί πιο πολύ τρών χρόνο, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή εκδήλωση. Είμαι από τα 18 μου μέλη του Επιμελητηρίου. Τολμώ να πω ότι βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό άρχισαν οι ταχύτητες να ανεβαίνουν. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πιο πολύ, ώστε το Επιμελητήριο να γίνει πραγματικά ένας θεσμός όπως πρέπει να είναι, ένας θεσμός ο οποίος είναι κοντά στον επαγγελματία. Έχει δρόμο, Πρόεδρε, αρκετό ακόμη. Θα έλεγα για τώρα, για το σήμερα, ότι επειδή πραγματικά η ατμομηχανή που θα τραβήξει μπροστά αυτό που λέμε ανάπτυξη στην Ελλάδα, θα είναι πάλι οι επαγγελματίες,
ιδίως άνθρωποι που συναντάς πολλούς εδώ στην περιοχή μας, ιδίως στον τομέα της Γούνας. Αυτοί οι επαγγελματίες σήμερα χρειάζονται την πληροφόρηση. Είναι αυτό που εύκολα μπορείτε να τους δώσετε. Μια πληροφόρηση για να καταλάβουν αυτά που λέει η τηλεόραση κάθε μέρα, αυτά που ακούν στις ειδήσεις, τα προγράμματα, οι επενδύσεις, οι ενισχύσεις, να τους τα κάνουν λίγο πιο λιανά. Νομίζω είναι εκεί μπορείτε να βοηθήσετε και βλέπω ότι καλά έχετε ξεκινήσει με τη σημερινή εκδήλωση και αυτές που ακούω ότι αργότερα θα κάνετε. Εμείς σας καλωσορίζουμε και πάλι, ευχόμαστε κάθε επιτυχία, είμαστε στο πλευρό σας, θα είμαστε και πιστεύω ότι αυτά που είπα προηγουμένως θα τα αποδείξουμε και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες στο μέλλον άμεσα, γιατί ο αγώνας είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Ζευκλή. Να σας ενημερώσω ότι το επιμελητήριο το προηγούμενο χρόνο έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία του συμβούλιο στο Δήμο Σερβίων Βελβενδού, εκτός δηλαδή της Κοζάνης. Μετά από προτροπή του Αντιπροέδρου, τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα θα γίνει διοικητικό συμβούλιο τακτικό του επιμελητηρίου, εδώ στη Σιάτιστα, στο οποίο θα είναι καλεσμένοι όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς και όχι μόνο, για να δούμε, να αναλύσουμε και να κάνουμε προτάσεις για τα προβλήματα του τόπου. Τώρα θα δώσω το λόγο, αν και δεν θέλει, στον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον Πρόεδρο των Αγωνοποιών, να σας ενημερώσει και για το σαλόνι Γούνας που ετοιμάζουμε, το οποίο είναι σοβαρό, Δημήτρη. Πρέπει να πεις δύο κουβέντες και να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Αν και έχουν υποθεί λίγα παράπονα για ορισμένα άτομα τα οποία δεν τα καλέσαμε, τους ζητάμε συγγνώμη. Εύχομαι δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Για το σαλόνι Γούνας, Πρόεδρε, θα γίνει στις 19, 20 και 21 Απριλίου. Θα είναι το πρώτο, όχι σαλόνι Γούνας, θα είναι ένα εκθεσιακό γεγονός, το οποίο θα θέλαμε σαν σύνδεσμος να καθιερωθεί. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σήμερα στο ελληνορώσικο επιμελητήριο και στην κυρία Γεράκη, που πρέπει να ενημερωθούμε στο 100% τι πρέπει να κάνουμε για να έχει επιτυχία το ελληνορώσικο φόρουμ στις 16 και 17 Μαΐου. Εδώ καλούνται οι Σατιστινοί να συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ, γιατί και θα γνωρίσουν κόσμο και θα κάνουν συναντήσεις B2B με διάφορους επιχειρηματίες και από τη Μόσχα αλλά και από την Αγία Πετρούπολη, οι οποίοι θα έρθουν σε δύο διαφορετικές μέρες. Εγώ επέμενα για να το κάνουμε εδώ πέρα και συνεχίζω να επιμένω να το κάνουμε εδώ στη Σιάτιστα, αυτό το φόρουμ της μίας ημέρας, γιατί εδώ πέρα θα μπορέσουν να δουν περισσότερες Γούνες. Τα είπαμε και προηγουμένως, να μην μείνουμε εκεί πέρα. Ας γίνει το πρώτο κάτω στη Θεσσαλονίκη, έτσι και αλλιώς οι επιχειρήσεις μας βρίσκονται και στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, βρίσκονται εκεί κοντά. Θα γίνει ένα υπέροχο φόρουμ. Θα ευχαριστούν πάρα πολύ οι αγοραστές, οι Ρώσοι. Θα μείνουν ευχαριστημένοι και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού σας δώσω να ξεκινήσουμε, εγώ σας προκαλώ και σας προσκαλώ ό,τι ώρα θέλετε να έρχεστε στο επιμελητήριο για οποιοδήποτε λόγο. Θα είμαστε πάντοτε κοντά σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γεράκη Γιώτα, είμαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ελληνορωσικού Κέντρου Ερμής. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το επιμελητήριο της Κοζάνης, τον κύριο Κοσμίδη, για τη σημερινή πρόσκληση και εσάς που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Θα σας παρουσιάσω το πρώτο ελληνορωσικό επιχειρηματικό φόρουμ, το οποίο θα γίνει 16 και 17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα όμως, 2-3 λόγια θα σας πω επί τροχάνη για την αγορά της Ρωσίας, που φαντάζομαι πολύ οι περισσότεροι από εσάς τα γνωρίζετε. Είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες, καταλαμβάνει το 1 τέταρτο της Ευρώπης και τα 3 τέταρτα της Ασίας. Και συνορεύει με 14 κράτη. Ο ρυθμός της ανάπτυξής της είναι στο 4,3%. Εδώ φαίνεται η εξέλιξη των εισοδημάτων από το 2002 μέχρι το 2009. Από το 2008 έως το 2009 πέσαμε λίγο, αλλά φαίνεται ο ρυθμός της ανάπτυξης και γενικότερα των εισοδημάτων των Ρώσων. Οι κυριότερες εισαγωγές της Ρωσίας είναι τα γουναρικά, τα εσπεριδοειδή, τα φίδα, τα καπνά, ελαιόλαδο, ανόργανα χημικά, υποδήματα και καλλυντικά. Νομίζω ότι η πρώτη κατηγορία τα λέει όλα για την περιοχή σας. Οι ελληνικές εξαγωγές νούμερο 1 είναι τα γουνοδέρματα λοιπόν και τα γουναρικά, ας μην αναλύσουμε παρακάτω. Οι κυριότεροι προμηθευτές της Ρωσίας, η Κίνα και η Γερμανία, στοιχεία του 6 και μέχρι το 8 βέβαια είναι αυτά. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει παρουσία ακόμη εδώ πέρα, τουλάχιστον δεν έχει πολύ σημαντική παρουσία στο να εμφανίζεται στους πίνακες.
Το ισοζύγιο της Ελλάδος με της Ρωσίας φαίνεται ότι είναι και ήταν και συνεχίζει να είναι αρνητικό, οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να γίνει θετικό ή τουλάχιστον να φτάσει στο μηδέν. Δύο-τρία λόγια για την αγορά του ίνου. Η κατανάλωση του εκτιμάται στα 750 εκατομμύρια λίτρα ετησίως. Έχει πολύ χαμηλή εγχώρια παραγωγή και οι εισαγωγές του από το 43% όσο πάνε βέβαια πέφτουν. Οι κυριότεροι προμηθευτές καταέχουμε εδώ πέρα από ό,τι βλέπω την 24η θέση. Είναι λοιπόν μια αγορά η οποία αποτελεί ενδιαφέρον και στον κλάδο του κρασιού. Δεν ακούγομαι? Έβαλα επίτηδες αυτή τη διαφάνεια στην παρουσίαση για να σας τονίσω τις εξαγωγές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεύτερη κατηγορία είναι τα γουνοδέρματα. Άρα λοιπόν φανταζόμαστε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν φοράνε γούνες και καταλαβαίνουμε πού πάνε οι γούνες. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, σκεφτήκαμε μετά από κάποιες συναντήσεις που είχαν γίνει αρχικά με τα επιμελητήρια της Ρωσίας, το Ελληνορωσικό Κέντρο Ερμής να διοργανώσει το πρώτο Ελληνορωσικό Φόρουμ. Οι ευκαιρίες για την αγορά της Ρωσίας παρουσιάζονται και από τα συνέδρια και από τις εξελίξεις οι οποίες εμφανίζονται στα τελευταία νούμερα και στις επικοινωνίες οι οποίες έχουμε. Βασικός κλάδος είναι τα τρόφιμα και αυτό έχει να κάνει με τα παρόμοια καταναλωτικά πρότυπα. Ο τουρισμός, το 2012 οι Ρώσοι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το 2011 και αντίστοιχη αύξηση αναμένουμε το 2013. Τα νούμερα λένε για 1 εκατομμύριο Ρώσους τουρίστες. Τα φρούτα αναμένεται μεγάλη αύξηση λόγω της αποξηλώσεως δέντρων σε Ιταλία και Ισπανία. Τα ιχθυρά τριπλασιάστηκε το 2011 η κατανάλωσή τους. Ελιές, ελαιόλαδο και άλλες ελληνικές λιχουδιές, τις οποίες έχουμε και εδώ φαντάζομαι και από ό,τι γνωρίζουμε έχετε παραγωγή. Τα οικοδομικά υλικά που υπάρχει μεγάλη ανάγκη στα οικοδομικά υλικά λόγω ανάληψης μεγάλων έργων υποδομής. Τα προϊόντα συσκευασίας, λογισμικό και υψηλή τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το Ελληνορωσικό Κέντρο Ερμής, το πρώτο Ελληνορωσικό Φόρουμ. Δύο λόγια να σας πω και για το Ελληνορωσικό Κέντρο Ερμής. Αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε πριν 2 χρόνια με πρωτοβουλία των επιμελητηρίων Σερών Καβάλας και Χαλκιδικής. Ο στόχος του είναι η προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά. 16 και 17 λοιπόν Μαΐου στη Θεσσαλονίκη το πρώτο φόρουμ. Εδώ παρουσιάζεται η ομάδα έργου η οποία δουλεύει αυτή τη στιγμή και όσο πλησιάζουμε στην οργάνωση του συνεδρίου πολλαπλασιάζονται και τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα έργου. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, φαντάζομαι, πρόεδρε έχω δίκιο, 17 ελληνικά επιμελητήρια και τώρα έχουμε για ακόμη 2 καινούρια, 19 είναι τα επιμελητήρια, συνενώνονται για να κάνουν μια τέτοια δράση. Όπως βλέπετε, επιμελητήρια κατά 90% είναι Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας και Θράκης, εκτός του επιμελητήριου της Μαγνησίας και των Τρικάλων, που είναι από Θεσσαλία. Στις 19 Δεκεμβρίου είχαμε κάνει και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του φόρουμ, παρουσία των Προέδρων των Επιμελητηρίων και του Υποπρόξενου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε παρουσιάσει την εξέλιξη του έργου, τι απαντήσεις είχαμε από την πλευρά της Ρωσίας, την εξέλιξη από τη ρωσική πλευρά, τις συμμετοχές των ελληνικών επιχειρήσεων, των ρωσικών συμμετοχών και κάποια άλλα θέματα που συζητήθηκαν και τέθηκαν παρουσία κιόλας και της κυρίας Καρακόλη του Υπουργείου Εξωτερικών. Την διοργάνωση, όπως σας είπα, την έχει το Ελληνορωσικό Κέντρο Ερμής. Είναι με την υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, το στηρίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο ΣΒΕ, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο ΣΥΣΕΠ, Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων και ο Σύνδεσμος Ελληνορωσικής Φιλίας. Φορέας υλοποίησης του project είναι η εταιρεία Συμβούλων Αλφαπλάν με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά της Ρωσίας, συνδιοργανωτές είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αιγαίας Πετρούπολης, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αιγαίας Πετρούπολης, Enterprise Europe Network Αιγαίας Πετρούπολης και τελείω με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρωσίας και Μόσχας. Ο στόχος του φόρουμ είναι η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και οι ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Με τις εξαγωγές βέβαια και τις αντιπροσωπείες και για τις επενδύσεις με τη μορφή joint venture συνεργασιών και αγοροπολισίες επιχειρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι αυτές που αναζητούν πελάτες εξωτερικού, αντιπροσώπους εισαγωγής, διανομής, επενδυτές για κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις joint venture συνεργασίες δηλαδή, επενδυτές για πώληση των επιχειρήσεών τους, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε να πουλάμε τις επιχειρήσεις μας, και εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης, τα λεγόμενα franchising. Από την πλευρά των φορέων, συμμετέχουν φορείς δηλαδή που επιδιώκουν οικονομική ανάπτυξη Ελλάδος, έχουν στόχο δηλαδή ούτως ή άλλως την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, την εισρωή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αύξηση της εξωστρέφειας και προβολή των ελληνικών προϊόντων και γενικότερα επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του φόρου, κατά 90% θα καλυφθεί με B2B συναντήσεις. Σε αυτό, όπως σας ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, σε ένα κοινό τραπέζι θα καθίσουν ένας Έλληνας και ένας Ρώσος για να κάνουν την B2B συνάντηση. Παρακαλώ. Θα το αναφέρω λίγο αργότερα. Θα υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη και πριν το φόρουμ και κατά τη διάρκεια του φόρουμ σε νομικά, φοροτεχνικά και θέματα οργάνωσης εξαγωγών. Θα γίνει συνέντευξη τύπου, ομιλίες και παρουσιάσεις από ρωσικούς και ελληνικούς φορείς. Μέσα στα πλαίσια βέβαια των ομιλιών θα παρουσιαστούν και κάποια θέματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα με την αγορά της Ρωσίας. Εκτελονιστικά θέματα, θέματα μεταφορών, δασμών και διάφορες άλλες τέτοιες ομιλίες. Παράλληλα θα έχουμε πολιτιστικές ξεναγήσεις για τους Ρώσους επιχειρηματίες, όπου κάθε ένα επιμελητήριο που συμμετέχει βγάζει ένα πρόγραμμα για να παρευρεθεί αυτή η ομάδα, τέλος πάντων η ρωσική αποστολή, να παρευρεθεί στο νομό τους. Μέσα σε αυτό κάνει μια πρόταση στο κάθε επιμελητήριο, την οποία στέλνεται στους αντίστοιχους φορείς της Ρωσίας και αυτοί αντίστοιχα ενημερώνουν τους επιχειρηματίες για να μπορέσουν, αν θέλουν, να παρευρεθούν σε κάθε νομό. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, με το επιμελητήριό σας, συζητάμε να γίνει ένα γκαλά, να το πω. Ένα γκαλά γούνας, είτε εδώ είτε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα καθοριστεί βάσει της συμμετοχής των Ρώσων, τον οποίο θα έχουμε. Να γίνει μια επίδειξη, τέλος πάντων, και να μπορέσουν να απολυθούν, να το πω έτσι, να απολυθούν εκείνη την μέρα και κάποια προϊόντα. Άρα, λοιπόν, αυτό θα το οργανώσει το επιμελητήριο, θα μας κάνει μια πρόταση, θα την στείλουμε. Ήδη έχουμε ενημερώσει στις επιστολές που στέλνουμε και μεμονωμένα σε Ρώσους επιχειρηματίες και στους φορείς που συμμετέχουν από την Ρωσία, ότι θα υπάρχει μια παράλληλη εκδήλωση τον καλά της Γούνας και θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κιόλας τα προϊόντα. Επίσης θα γίνει και το επίσημο δείπνο, όπου θα υπογραφούν και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ρωσικών φορέων. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με κάποιους φορείς ακόμη για να συμμετέχουν και τέλος πάντων στο φόρουμ, όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, που ήδη έχουμε ένα προφορικό, να το πω, μια προφορική επιβεβαίωση για τη συμμετοχή τους, και το Υπουργείο Τουρισμού. Έχουμε δημιουργήσει το site που θα σας το παρουσιάσω παρακάτω, που είναι το hermes-forum.com. Μέχρι τώρα έχουμε δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από 300 ελληνικές επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο στην οργάνωση των διαδικαστικών με τη γραμματεία, την ομάδα έργου που σας προανέφερα, τα γεύματα, τα αναμνηστικά δώρα, τα οποία θα διανεμηθούν και στους Ρώσους, στους οποίους θα έρθουν επιχειρηματίες, και στους αντίστοιχους επισήμους, διερμηνείς, περιηγήσεις, γενικά στην οργάνωση των διαδικαστικών. Και μιλάμε και με διάφορες επιχειρήσεις και άλλους φορείς για την ανέβρεση χορηγιών. Εδώ θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα, ίσως να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Η πρώτη ομάδα των Ρώσων έρχεται στις 14 Μαΐου, το απογευματάκι να το πω. Η δεύτερη έρχεται στις 15 Μαΐου. Η διαφορά αυτή των ημερών έχει να κάνει με τις πτήσεις που υπάρχουν με Μόσχα και Αγία Πετρούπολη. Αυτό ίσως αλλάξει, γιατί τελικά αν είναι μεγάλος ο αριθμός των ρωσικών συμμετοχών, θα γίνει μια ομαδική αποστολή με ένα αεροπλάνο, τέλος πάντων θα έρθουν είτε την πρώτη μέρα είτε τη δεύτερη. Ξεκινάμε λοιπόν στις 16 Μαΐου με το φόρουμ. Όπως βλέπετε, το απόγευμα, το πρωί έχουμε κάποιους χαιρετισμούς και ομιλίες. Το απόγευμα το επίσημο δείπνο και τις B2B συναντήσεις. Την Παρασκευή το πρωί και την Παρασκευή το απόγευμα είναι καλυμμένοι όλοι με B2B συναντήσεις. Ο χρόνος που θα δίνεται για κάθε B2B συνάντηση είναι περίπου 30 με 40 λεπτά. Που αυτό πάλι θα καθοριστεί με τον τελικό αριθμό των B2B συναντήσεων. Φανταστείτε δηλαδή αν έρθουν. Παρακαλώ.
εξειδικεύεται κτλ. Κάτι από τι άλλε πληροφορίε για να μπορούμε και εμεί να στηθούμε ανάλογα στι προτάσει μα. Ναι, βεβαίως. Θα σας το δείξω και αργότερα στο site. Όπως θα καταχωρηθείτε εσείς στο site, θα καταχωρηθούν και αντίστοιχα οι ρωσικές επιχειρήσεις. Και εδώ μετά έχουμε το πρόγραμμα που σας είπα των πολιτιστικών ξεναγήσεων, όπου εναλλακτικά το Σάββατο μας έχουν ζητήσει να επισκεφτούν το Άγιο Όρος και κάποιες άλλες διαδρομές. Το κάθε επιμελητήριο που σας είπα κάνει τη δική του πρόταση. Εδώ λοιπόν στη Β' εναλλακτική θα βάλουμε και την επίσκεψη στον ομό σας, στην περιοχή σας. Είτε με τον καλά της Γούνας, το οποίο θα γίνει εδώ, είτε στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε να το βάλουμε, ακόμη και αν γίνει τον καλά της Γούνας στη Θεσσαλονίκη, για να παρευρεθούν ούτως ή άλλως στην περιοχή σας, να δουν κάποια άλλα σημεία. Την Κυριακή μετά κάποιοι επιστρέφουν ή κάποιοι άλλοι έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν και πάλι και τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν αυτά όλα έχουν να κάνουν με τι θα αποφασίσουν να κάνουν το Σάββατο. Είτε να φύγουν, είτε να ακολουθήσουν κάποια από τα προγράμματα τα οποία τους προτείνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε το φόρουμ, το site του φόρουμ, το www.ermispavlaforum.com, όπου σας παρέχεται μια πλήρη πληροφόρηση για τις εργασίες του φόρουμ, όλα αυτά λοιπόν που σας αναφέρω. Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής, την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, αν δείτε εδώ πέρα, υπάρχει συμπληρώστε online φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος, την οποία θα σας τη δείξω και παρακάτω. Ηλεκτρονική δήλωση και αντιστοίχηση του είδους της συμφωνίας που επιδιώκει ο κάθε συμμετέχων. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να τικάρετε το είδος της συνεργασίας που θέλετε. Είτε να αναζητήσετε κάποιο αντιπρόσωπο, είτε να κάνετε πώληση της επιχείρησής σας, είτε να κάνετε μια joint venture συνεργασία. Επισκόπηση και επιλογή εταιριών με κοινά ενδιαφέροντα, αυτό που με ρωτήσατε. Άρα λοιπόν μπαίνετε μέσα στο site, βλέπετε από ένα σημείο και μετά θα μπορούν να το δουν οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτό, ποιοι Ρώσοι υπάρχουν, να δουν το προφίλ τους και να ζητήσουν να κάνουν μια αίτηση, να κάνουν μια B2B συνάντηση με το συγκεκριμένο. Πάει πρόσκληση στον αντίστοιχο ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση επιθυμεί να πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί του. Αντίστοιχα και αυτός πρέπει να δει κάτι από εσάς, δηλαδή ένα προφίλ, ένα site, κάτι πρέπει να δει. Εκτός ότι να γράψουμε είμαι η Γιώτα και είμαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, θα πρέπει να δει κάτι. Άρα λοιπόν το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το πιο εύκολο να το πω, η εικόνα μάλλον της επιχείρησής σας είναι ένα site. Άρα λοιπόν να μπορέσει να δει κάτι από εσάς για να δεχτεί ή να απορρίψει την πρόσκληση την οποία του στέλνετε. Αντίστοιχο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Έτσι λοιπόν θα γίνει μια αυτόματη διαμόρφωση του προγράμματος των B2B συναντήσεων. Όταν θα σας δοθεί το username και το password, μπορείτε να δείτε, μπορείτε μάλλον να στείλετε την πρόσκλησή σας, είτε να απορρίψετε μια πρόσκληση η οποία θα σας στείλουν, είτε να δεχτείτε μια πρόσκληση, θα γίνει και αυτόματη διαμόρφωση του προγράμματός σας. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθετε στις 16 του Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, θα έχετε ένα πρόγραμμα εκτυπωμένο κάθε ώρα ποιον θα δείτε. Όλα αυτά βέβαια θα έχουν προηγηθεί να έχετε στείλει την πρόσκλησή σας, να την έχει δεχτεί κάποιος ή να σας έχουν στείλει πρόσκληση και να την έχετε δεχτεί εσείς. Έτσι παρουσιάζονται μέσα στο site η λίστα με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Μπαίνοντας εδώ πέρα λίστα συμμετοχόντων. Αυτή η λίστα ανανεώνεται συνέχεια. Ουσιαστικά δηλαδή συμπληρώνετε την αίτησή σας, έρχεται ένα email σε εμάς με όλα σας τα στοιχεία και μετά εμείς περνάμε την επιχείρησή σας μέσα στην λίστα εταιριών. Σας δίνεται ένας κωδικός username και password, μπαίνετε μέσα και βλέπετε την αντίστοιχη πλευρά, την αντίστοιχη δηλαδή ρωσική συμμετοχή, που μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να πραγματοποιήσετε μια B2B συνάντηση. Αυτή είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ζητάει η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πολλοί από εσάς μάλλον θα το έχετε πάρει και σε έντυπη μορφή απ' έξω. Εδώ σημειώνεται περιγραφή, το είδος δραστηριότητάς σας, παραγωγική, μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, λιανεμπόριο. Και πιο κάτω, το οποίο δεν το έχουμε εμφανίσει βέβαια εδώ πέρα στο site, σας εμφανίζει τη μορφή συνεργασίας την οποία επιθυμείτε. Παράλληλα, αυτό που σας ανέφερα, οι υπηρεσίες consulting, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πριν το φόρουμ σε νομικά, οικονομικά θέματα, εκτελονιστικά. Άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να σας βοηθήσουν στις συνεργασίες που έχει κάνει ο Ερμής για να είστε έτοιμοι για αυτή τη συνάντηση, μπορούν να σας βοηθήσουν λοιπόν για να ανταπεξέλθετε. Η χορηγή μέχρι τώρα. Το κόστος συμμετοχής είναι στα 150 ευρώ ανά επιχείρηση, συν 50 ευρώ που επιδοτεί το επιμελητήριο την κάθε επιχείρηση.
Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έρθει από μια περιοχή την οποία το επιμελητήριό της δεν συμμετέχει στην διοργάνωση, θα πληρώσει 200 ευρώ. Εσύ θα πληρώσετε 150. Μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και οι υπηρεσίες διερμηνίας. Σε κάθε συνάντηση που θα κάνετε, θα έχετε και ένα μεταφραστή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την B2B συνάντηση. Κάποιοι δυνητικοί χορηγοί εδώ. Τα χορηγικά πακέτα τα οποία έχουμε έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες, Executive, Gold και Silver. Υποστηρικτής που η φιλοξενίας μεταφοράς διάφορων εκδηλώσεων των οποίων έχουμε και χορηγοί επικοινωνίας. Αυτά από μένα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Ορίστε. Λίστα, αυτή τη στιγμή, ναι, δεν έχει περάσει μέσα στο site αυτή η λίστα. Περιμένουμε μέχρι τις 10 Μαρτίου να ολοκληρωθεί αυτή η λίστα, αλλά θέλω να πω ότι για να μπορέσει κάποιος επιχειρηματίας από την Ελλάδα να δει την αντίστοιχη πλευρά, να ενεργοποιηθεί δηλαδή το προφίλ του μέσα, θα πρέπει να ανοίξει δηλαδή, θα πρέπει να έχει καταβάλει το ποσό των 150 ευρώ για να μπορέσει να δει την αντίστοιχη πλευρά και να επιθυμήσει B2B συνάντηση. Σε περίπτωση που έχει πληρώσει 150 ευρώ, δει την αντίστοιχη πλευρά και δεν έχει κάποια ανταπόκριση από την αντίστοιχη πλευρά, από τη ρωσική πλευρά, έχετε στείλει π.χ. μια πρόσκληση και δεν την έχουν δεχθεί. Άρα λοιπόν, όταν πλησιάσουμε μία μέρα πριν στο φόρουμ και δεν υπάρχει κανονισμένη μία συνάντηση, τα χρήματα θα επιστρεφούν. Παρακαλώ. Το αντίστοιχο κομμάτι που κάνει στη Ρωσία, δηλαδή τη προσέγγιση ενδιαφέροντο για Ρώσου επενδυτέ, μπορείτε να μα περιγράψετε πώ γίνεται για να καταλάβουμε λίγο και εμεί πώ γίνεται. Την έχουν από τα επιμελητήρια και του φορεί, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση. Όπως εμείς σαν Ερμής και τα επιμελητήρια εδώ μαζεύουν ελληνικές συμμετοχές, έτσι ακριβώς γίνεται και από την αντίστοιχη πλευρά. Υπάρχει κάποιος αριθμός πλεκτών, όπως λέτε εδώ, 300 ελληνικές για ένα αριθμό για τους Ρώσους επιχειρηματίες? Γύρω στις 60 μέχρι τώρα. Αλλά και πάλι θα πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτοί οι Ρώσοι οι οποίοι θα έρθουν θα είναι αξιόλογοι, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί κάποια λίστα, ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, ότι θα έρθουν. Και πριν τους ανακοινώσουμε και μπορείτε να πραγματοποιήσετε, να στείλετε την πρόσκλησή σας, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο έλεγχος, δηλαδή, τα ίδια και τις δημιουργίες, αν είναι οι εταιρείες, οι γραμμές, οι εργολογικά και τις ουσίες και εδώ. Δηλαδή, θα μπορεί να πει κάποιος απαιτιώνας μέσα αυτό. Αυτό το ελέγχει ο αντίστοιχος φορέας, ναι. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον, προσπαθούμε. Για το πώς θα έρθουν οι συγκεκριμένοι. Όχι για τους συμμετοχές, γενικά για πελάτες. Μα όποια δεύτερη συνεργασία που υπήρξε, σαν εμπορικό επιμελητήριο, τι είναι μέλη, τι είναι στην Ελλάδα. Στη συνάντηση την οποία είχαμε πραγματοποιήσει, έχουν ανοίξει γενικά, έχει λυθεί νομίζω αυτό το πρόβλημα, γιατί το είχαμε πει και όλα στην παρουσίαση στις 19 Δεκεμβρίου που σας είχα πει, που είχε γίνει η επίσημη παρουσίαση, είχε τεθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά είχε λυθεί νομίζω και ήδη. Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, που σας είπα για 1 εκατομμύριο Ρώσους που αναμένονται, ήδη βγαίνουν βίζες. Ναι. Ένα άλλο σημαντικό που οποίο δεν σας ανέφερα είναι ότι σαν Ερμής ή σαν επιμελητήρια από την ελληνική πλευρά δεν θα πληρώσουμε κανενός Ρώσου τα μεταφορικά ή τη διαμονή του. Το ότι θα παρέχουμε κάποια δείπνο ή κάποιες εκπτώσεις όσον αφορά με το ξενοδοχείο και τη διαμονή τους, αυτό θα το κάνουμε. Και αυτό το κάνουμε για το λόγο ότι δεν θέλουμε να έρθουν Ρώσοι εδώ να κάνουν τουρισμό. Το να παρέχουμε, να τους βγάλουμε το αεροπορικό του εισιτήριο, τη διαμονή γενικότερα και τη μετάβασή τους στην Ελλάδα, υπάρχει κίνδυνος να έρθουν Ρώσοι εδώ πέρα και να κάνουν τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε αυτό. Τώρα, από την πλευρά των ρωσικών επιμελητήριων, εάν θέλουν να τους κάνουν τα έξοδά τους, αυτό είναι δικό τους θέμα. Αλλά νομίζω μέχρι τώρα στην ενημέρωση την οποία έχουμε, δεν θα πληρώσουν κάτι. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται και αυτοί που θα έρθουν για να κάνουν συναντήσεις και όχι τουρισμό. Τι εννοείτε? Δηλαδή, όχι συγκεκριμένα με Ρώσους επιχειρηματίες, αλλά γενικότερα μια B2B συνάντηση. Ουσιαστικά καθόμαστε B2B, business to business, έτσι, επιχειρηματία με επιχειρηματία. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, καθόμαστε σε ένα τραπέζι, είμαστε έτοιμοι εμείς τι πουλάμε, τι θέλουμε να του δώσουμε, ή αντίστοιχη πλευρά,
και συζητάμε. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα θα πρέπει να του πούμε ποιοι είμαστε, να καταλάβει ποιοι είμαστε και εντός εισαγωγικών να μας εμπιστευτεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για μια τέτοια συνάντηση. Καλό θα είναι και το προτείνω και σε κάθε επιμελητήριο το οποίο συμμετέχει, σε κάθε ημερίδα την οποία κάνουμε, ότι τα έντυπα και γενικά η επικοινωνία σας να είναι στα ρωσικά, η προβολή σας δηλαδή να είναι στα ρωσικά. Γι' αυτό το λέω, έχουμε βάλει και τη διερμηνία μέσα σε όλο αυτό στην B2B συνάντηση, δεν μιλάνε αγγλικά. Άρα λοιπόν, ένα έντυπο το οποίο φεύγοντας από την Ελλάδα θα το έχει στα χέρια του και θα είναι στη δική του γλώσσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για εσάς. Ένα site πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα σας δει. Σας είπα, είναι η εικόνα σας μέχρι να φτάσετε να πραγματοποιηθεί η B2B συνάντηση. Το να γράψουμε ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε. Ναι, μεν είναι καλό να δείτε ότι πουλάτε γούνες, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά από εκεί πέρα ίσως να θέλει να δει και κάτι παραπάνω. Παρακαλώ. Πάντως βλέπω ότι έχεις μια συγκρατημένη συγκρατημένη, έτσι, είσαι λίγο συγκρατημένη, γιατί την τελευταία φορά που συζητήσαμε, είπες ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όσοι έχουν πει ήδη οι Ρώσοι που θέλουν να έρθουν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει για την αγορά και για τις αγορές γούνας. Έτσι είχαμε πει. Όλοι οι Ρώσοι που έρθουν. Γούνα, τρόφιμα. Γούνα και τρόφιμα. Περισσότερο έχουν τσίμπησαν για τη γούνα. Βεβαίως. Στην πρόσκληση την οποία έχουμε στείλει. Για την πρόσκληση. Στην πρόσκληση την οποία έχουμε στείλει, εκτός από τις επαφές μας με τους ρωσικούς φορείς, τα επιμελητήρια τέλος πάντων στη συνδιοργάνωση, κάναμε και κάποιες επαφές σε μεμονωμένους επιχειρηματίες εισαγωγής και χονδρεμπόρους τέλος πάντων της περιοχής. Εκεί λοιπόν έχουμε αναφέρει ότι θα υπάρχει μια παράλληλη εκδήλωση για τη Γούνα. Δύο πράγματα είναι αυτά που τσιμπάνε, να το πω εντός εισαγωγικών, για τη Ρωσία. Το Άγιο Όρος και η Γούνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία. Και για μια απευθείας πώληση. Το αντίστοιχο λέμε και στο Άγιο Όρος. Βέβαια, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα εκεί πέρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτή την. Τις ευκαιρίες λέτε. Τις ευκαιρίες. Από το 11, από το 10 στο 11 βλέπετε ότι η μεταβολή είναι στο 6,3%. Ελληνικές εξαγωγές μιλάμε. Για Ρωσία. Μόνο για Ρωσία μιλάμε. Όχι, μιλάμε η απευθείας. Εδώ σας έδειξα και τον πίνακα. Και αυτά θα πρέπει να τα προσθέσουμε στον προηγούμενο πίνακα. Γιατί και αυτά προορίζονται προς τα εκεί. Αυτά τα σημεία είναι δημοσιευμένα στο site. Του Ερμή εννοείται το site. Του Ερμή, όχι. Αν θέλετε μπορώ να σας τα στείλω. Αν μου αφήσετε το email σας, μπορώ να σας τα στείλω. Κάποια άλλη ερώτηση. Εδώ είναι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι. Απλά το βάλαμε επίτηδες για να δείτε ότι σίγουρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν φοράνε γούνες και που πάνε γούνες. Να ρωτήσω, πώς και δεν υπάρχει κάποια σχέση με τον ρωσικό επιμελητήριο. Σχέση τι εννοείται, στη συνδιοργάνωση. Έχει γίνει κάποια πρόταση στο ελληνορωσικό επιμελητήριο να συμμετέχει στη συνδιοργάνωση αυτή. Δεν έγινε δεκτή. Κάνουν κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες ενέργειες μόνοι τους. Εδώ είναι καθαρά μια πρωτοβουλία επιμελητηρίων. Το ελληνορωσικό επιμελητήριο είναι ένα επιμελητήριο διμερές, το οποίο για να, γίνει κάποιος, για να είναι κάποιος μέλος, δεν είναι υποχρεωτικό μάλλον να είναι μέλος, καταβάλει συνδρομή. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα λοιπόν, επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν, π.χ. στη Ρωσία, μπορούν να γίνουν μέλη στο ελληνορωσικό επιμελητήριο. Κάνει κάποιες μεμονωμένες δράσεις. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση για το ΕΣΠΑ. Ναι, ναι, το προσέχω. Άλλαζε εσύ, ναι. Και τα δύο που είναι.
Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσκληση που μας έκανε. Εγώ ονομάζομαι Σαββίδης Μιχάλης, εργάζομαι στην Alpha Plan, που είναι εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, και σήμερα θα σας κάνω μια παρουσίαση δύο προγραμμάτων επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ. Το πρώτο, το οποίο ονομάζεται ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Για συντομία θα το ονομάζουμε ΠΕΠ, και από εκεί και πέρα θα αναλύσουμε και ένα πρόγραμμα δεύτερο, το οποίο αφορά μόνο γυναίκες για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το οποίο μάλιστα έχει και 100% επιδότηση. Συνεπώς θα μιλήσουμε για δύο διαφορετικά προγράμματα. Αρχικά να μιλήσουμε για τον ΣΥΣΕΠ, που είναι ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων, μια συλλογική προσπάθεια που έχουμε κάνει εταιρείες από Βόρεια Ελλάδα του κλάδου των συμβούλων, για να προωθήσουμε γενικότερα τα προγράμματα επιδότησης. Αν θες να πάμε στην επόμενη καρτέλα, εδώ πέρα. Να δούμε αρχικά το πρώτο πρόγραμμα, το ΠΕΠ, το οποίο ξεκινάει στις 25 Φεβρουαρίου για υποβολές και θα είναι ανοιχτό για 2 μήνες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ και χρόνια. Αφορά όμως και επιχειρήσεις που άνοιξαν την τελευταία διετία, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σήμερα ανοιχτές, αλλά θα ανοίξουν προσεχώς. Οι κλάδοι που επιδοτούνται είναι η μεταποίηση, που εδώ ναι, εντάσσονται μέσα και οι επιχειρήσεις γούνας, που δραστηριοποιούνται δηλαδή στην κατασκευή, παραγωγή. Επίσης μπορούν να μπουν τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις εμπορίου, αλλά μόνο χονδρικό εμπόριο. Το λιανικό εμπόριο δεν είναι επιλέξιμο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για να μπορούμε να πάρουμε μέρος, θα πρέπει να, όσον αφορά το προσωπικό, να είμαστε από 0 μέχρι και 250 άτομα, και όσον αφορά το τζίρο, να είμαστε κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μία απαραίτητη προϋπόθεση που ισχύει σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι να έχουμε άδεια λειτουργίας, εφόσον απαιτείται να έχουμε άδεια λειτουργίας, και αν έχει λήξει άδεια, μπορούμε να κάνουμε ανανέωση τώρα, και μόνο με το αίτημα που κάνουμε για να την ανανεώσουμε και πάλι μπορούμε να λάβουμε μέρος. Αν μιλάμε για επιχειρήσεις που θα ανοίξουν μελλοντικά, όταν θα ανοίξουν, τότε θα πρέπει να βγάλουν και την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Βασικότερο κομμάτι που αρκετοί δεν μπορούν να λάβουν μέρος είναι ο ΚΑΔ, δηλαδή ο κωδικός δραστηριότητας που έχουν δηλωμένο στην εφορία. Ήδη μπορώ να σας πω ότι το χονδρικό εμπόριο γούνας ή παρομοίων ειδών είναι επιλέξιμο, η κατασκευή, η μεταποίηση γούνας είναι επίσης επιλέξιμη. Και αργότερα, αν θέλετε με ερωτήσεις, μπορούμε να δούμε και λίγο μεμονωμένα αν υπάρχει ενδιαφέρον για άλλους κλάδους. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος επιχειρήσεις franchising. Να δούμε λίγο τι... Όρθιος όχι, Ευχαριστώ. Δουλεύει. Ωραία. Οι δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται είναι αυτές που φαίνονται στο συγκεκριμένο πίνακα. Αρχικά να πούμε ότι επιδοτείται η διαμόρφωση κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιδοτηθούμε τόσο για ανακαινήσεις, δηλαδή βαψίματα, πλακάκια, διαχωριστικά, γυψοσανίδες. Επίσης μπορούμε να κάνουμε ανέγερση νέων χώρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε κτηριακές δαπάνες είναι να έχουμε είτε συμβόλαιο 8 ετών, αν μιλάμε για ανακαίνιση, είτε να είναι ιδιόκτος φυσικά ο χώρος, ή αν μιλάμε για ανέγερση, αν θέλουμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε ένα νέο κτίριο, θα πρέπει να είναι ή δικό μας το χωράφι, να έχουμε συμβόλαιο 15 ετών ενοικίασης. Άλλες δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες είναι ο εξοπλισμός γραφείου, και γενικότερα εξοπλισμός και μηχανήματα. Εδώ επιδοτούνται μεταποιητικά μηχανήματα, έπιπλα, γραφεία, υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, μηχανήματα fax, φωτοτυπικά, οτιδήποτε εξοπλισμό μπορεί κάποιος να χρειάζεται. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια βλέπουμε ότι σαν επιλέξιμη δαπάνη είναι και τα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης και πάντα καινούργια, όχι μεταχειρισμένα. Γενικότερα δεν μπορούμε να επιδοτηθούμε ούτε για εξοπλισμό μεταχειρισμένο, πάντα μιλάμε για καινούργια και αμεταχείριστα. Τα μεταφορικά θα πρέπει να τα βγάλουμε με επαγγελματική άδεια χρήσης.
Άλλη δαπάνη επιλέξιμη από το πρόγραμμα είναι εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας. Μάλιστα, μας δίνει και καλύτερη βαθμολογία το να βάλουμε κάποιες τέτοιες δαπάνες. Εδώ πέρα φανταστείτε ότι μπορείτε να βάλετε είτε φωτοβολταϊκά, τα οποία όμως όχι για να πουλάμε το ρεύμα στη ΔΕΗ, αλλά για να τροφοδοτούμε τη δική μας μονάδα. Και λοιπές δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας είναι κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α, είναι κουφώματα διπλά, βαψίματα κτηρίων με ειδικές βαφές που δεν αφήνουν να ζεσταθεί πολύ το κτίριο και ούτω καθεξής. Επίσης επιδοτείται ειδικός εξοπλισμός που ανάλογα με την επιχείρηση που έχει ο καθένας μπορεί να χρειάζεται. Π.χ. τα ξενοδοχεία μπορούν να επιδοτηθούν για κρεβάτια, για σεντόνια, για κουρτίνες και γενικότερα για πράγματα που θα βάλουν στα δωμάτια τους. Επιπλέον επιδοτείται λογισμικό, software, από απλά πράγματα όπως Windows και Office μέχρι λογιστικά προγράμματα, προγράμματα διαχείρισης των πελατών μας. Επιδοτούνται τα συστήματα ποιότητας, ISO, HASP, αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας. Αυτό σημαίνει από κάποιο πανεπιστήμιο κατά πάσα πιθανότητα ή από κάποια εταιρεία του εξωτερικού να αγοράσουμε know-how, τεχνογνωσία δηλαδή, πώς να κάνουμε κάτι. Επιδοτείται η προώθηση, διαφήμιση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, και εσωτερικού και εξωτερικού. Επιδοτούνται οι αμοιβές συμβούλων. Και τέλος, για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει μετά τη 1 Ιανουαρίου 2010 ή για επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν μελλοντικά, που δεν υπάρχουν σήμερα, υπάρχει και μια τελευταία κατηγορία που ονομάζεται λειτουργικές δαπάνες, που εδώ μπορούμε να επιδοτηθούμε για τα ενίκια, για το λογιστή μας, για τους λογαριασμούς θέρμανσης, ίδρευσης, κινητών τηλεφώνων, ίντερνετ, τα βασικά λειτουργικά έξοδα για την επιχείρησή μας. Να περάσουμε λίγο στην επόμενη καρτέλα, όπου μπορούμε να δούμε τι προϋπολογισμό μπορεί να κατεβάσει κάθε επιχείρηση. Τα ποσά είναι καθαρά, χωρίς ΦΠΑ, ο ΦΠΑ δεν επιδοτείται. Στη μεταποίηση ξεκινάμε από τα 30.000 ευρώ, ελάχιστο, και μέγιστο μπορεί να πάει μέχρι 300.000 ευρώ. Στον τουρισμό ξεκινάμε από τα 20.000 ευρώ και μέγιστο τα 300.000 ευρώ. Ενώ στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών ξεκινούμε από τα 20.000 ευρώ και μέγιστο είναι τα 100.000 ευρώ. Συνολικά λοιπόν όλες μας οι δαπάνες μπορούν να είναι μεταξύ αυτών των ποσών που βλέπετε. Στη συγκεκριμένη καρτέλα βλέπουμε τα ποσοστά επιδότησης που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, φαντάζομαι είμαστε στην κατηγορία μικρή επιχείρηση, στη δεύτερη στήλη. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% για την περιοχή εδώ, όπως και για την πλειοψηφία της Ελλάδας, όπως βλέπετε. 40% έχουν μόνο επιχειρήσεις που είναι πάνω από 50 εργαζόμενους και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Να πούμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή τα ενίκια και οι λογαριασμοί που ανέφερα πριν, επιδοτούνται με 25%. Είναι μια κατηγορία δαπανών που έχει 25%. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες είναι στο 50%. Βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος που όσοι έχετε λάβει μέρος στο παρελθόν σε αντίστοιχα προγράμματα ενδεχομένως να έχετε συναντήσει τις συγκεκριμένες δυσκολίες. Στο πρόγραμμα αυτό το PEP δεν υπάρχουν πλέον απαιτήσεις να δείξουμε όταν υποβάλουμε το φάκελο ότι έχουμε τα χρήματα, την ιδία συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να δείξουμε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακίνητα για να δείξουμε οικονομική επιφάνεια και ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Φυσικά ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί στην πραγματικότητα πώς θα το υλοποιήσει και αργότερα φαντάζομαι θα γίνουν και ερωτήματα, οπότε θα δούμε λίγο αν υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες χρηματοδότησης. Δεν απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αν είμαστε εταιρεία, όμικρον, έψιλον, έψιλον, έψιλον. Εφόσον εγκριθούμε, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εξοφλούμε τιμολόγια και παίρνουμε την επιδότηση. Και πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τις θέσεις εργασίας που είχατε πέρσι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μας υποχρεώνει να κρατήσουμε τους εργαζομένους που είχαμε παλαιότερα έτη, ούτε μας υποχρεώνει να προσλάβουμε για να πάρουμε μια καλύτερη βαθμολογία. Τέλος, στην περιοχή μας δεν είναι de minimis το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι δεν αθροίζεται η συγκεκριμένη επιδότηση με άλλα προγράμματα για να δουν αν είμαστε κάτω από 200.000 ευρώ επιδότηση. Είναι ελεύθερο, δεν έχει σημασία αν έχετε λάβει μέρος σε προγράμματα του παρελθόντος, ούτε αν θέλετε να λάβετε μέρος και σε άλλα προγράμματα στο μέλλον.
Αρκεί να μην βάλουμε φυσικά τα ίδια τιμολόγια για τις ίδιες δαπάνες. Έτσι, αν επιδοτηθούμε για δύο υπολογιστές, για αυτούς τους δύο θα επιδοτηθούμε από αυτό το πρόγραμμα. Αν θέλουμε μετά από αλλού και άλλους, μπορούμε να τους βάλουμε, αλλά θα πρέπει να είναι νέα τιμολόγια, νέα μηχανήματα. Στη συγκεκριμένη καρτέλα μπορούμε να δούμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δαπάνες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια επένδυση μόνο σε κτίρια. Υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι το 60% στη μεταποίηση. Η πρώτη στήλη είναι μεταποίηση, η τελευταία είναι εμπόριο και υπηρεσίες. Στη μεταποίηση λοιπόν τα κτηριακά μας μπορούν να είναι μέχρι και 60%. Δεν είναι ποσοστά επιδότηση, έτσι. Το ποσοστό επιδότηση είναι 50% όπως είπαμε. Αλλά στο σύνολο του επενδυτικού μας σχεδίου, μέγιστο μπορούμε να βάλουμε κτηριακά 60%. Τα μηχανήματα δεν έχουν όριο. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση και μόνο με μηχανήματα και εξοπλισμό. Τα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα, τα αυτοκίνητα, έχουν ένα όριο που είναι 15.000 ευρώ, που σημαίνει ότι παίρνουμε πίσω 7.500, και στο εμπόριο είναι 10.000 ευρώ, που σημαίνει ότι παίρνουμε 5. Μπορούμε να βάλουμε και ένα μεταφορικό που κάνει 30.000 ευρώ, αλλά θα επιδοτηθούμε με τα ποσά τα οποία σας ανέφερα. Άσχετα με το πόσο υψηλότερη μπορεί να είναι η τιμή, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν θα επιδοτηθούμε για όλο το ποσό. Τέλος, υπάρχουν και κάποια όρια στα συστήματα ποιότητας ISO, στα λογισμικά. Σας έχουμε μοιράσει και κάποιους φακέλους που μέσα υπάρχει ένα ενημερωτικό, συγκεκριμένος πίνακας αναλύεται, οπότε με την ησυχία σας μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή. Να περάσουμε λίγο και στην επόμενη καρτέλα που λέει τα χρονοδιαγράμματα, πώς θα τρέξει περίπου το πρόγραμμα. Οι υποβολές, όπως αναφέραμε, ξεκινούν 25 Φεβρουαρίου και κρατάνε μέχρι τις 25 Απριλίου. Υπολογίζουμε ότι ένα τρίμηνο περίπου θα πάρει αξιολόγηση των φακέλων, άρα λογικά θα ξέρουμε ποιοι έχουν εγκριθεί περίπου το Σεπτέμβριο. Από τη στιγμή που θα βγουν τα αποτελέσματα, έχουμε μέγιστο χρόνο για να υλοποιήσουμε, αν είμαστε εμπορική επιχείρηση 12 μήνες και αν είμαστε μεταποιητική επιχείρηση τουριστική 15 μήνες. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν, χονδρικά το πρόγραμμα θα τρέξει μέχρι και τα τέλη του επόμενου χρόνου. Να πούμε ότι πληρωνόμαστε σε δύο δόσεις, δηλαδή όταν έχουμε εξοφλήσει πρώτα κάποια τιμολόγια τα οποία είναι τουλάχιστον 30% από το σύνολο της επένδυσης, παίρνουμε την επιδότηση για τα τιμολόγια τα οποία τους προσκομίζουμε. Αντίστοιχα μετά τελειώνουμε και τις υπόλοιπες δαπάνες μας και παίρνουμε τη δεύτερη δόση της επιδότησης. Συνεπώς πρώτα πληρώνουμε ένα κομμάτι του συνόλου της επένδυσης, παίρνουμε χρήματα για αυτά τα λεφτά που έχουμε δαπανίσει, τελειώνουμε το έργο και παίρνουμε και την τελευταία μας δόση. Να πούμε ότι οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες αν έχουν ήδη γίνει ή αν γίνουν αυτές τις ημέρες. Θα πρέπει πρώτα να κατατεθεί ο φάκελος στον φορέα και αφού καταθέσουμε το φάκελο που ζητάμε επιδότηση, από την αμέσως επόμενη μέρα ό,τι βιαζόμαστε μπορούμε να το τιμολογήσουμε και αν εγκριθούμε μετά θα πάρουμε και λεφτά. Για ό,τι δεν βιαζόμαστε και θέλουμε να δούμε αν εγκριθούμε πρώτα, περιμένουμε να έρθει ο Σεπτέμβριος να βγουν τα αποτελέσματα και εφόσον εγκριθούμε μπορούμε μετά να προχωρήσουμε στην αγορά των μηχανημάτων ή ό,τι άλλο έχουμε βάλει. Αυτά όσον αφορά το PEP, το πρώτο πρόγραμμα από τα δύο το οποίο θα αναλύσουμε. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο έχει όλον αυτόν εδώ τον τίτλο, για ευκολία να το πούμε εμείς γυναική επιχειρηματικότητα, δυστυχώς δεν περιλαμβάνει την Κεντρική Μακεδονία ούτε τη Δυτική Μακεδονία, όπως δεν περιλαμβάνει και την Αττική. Ποιες περιφέρειες περιλαμβάνει? Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, περιλαμβάνει Θεσσαλία, περιλαμβάνει Ήπειρο, την υπόλοιπη Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά δημιουργία νέων επιχειρήσεων από γυναίκες ή επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά τη 1 Σεπτεμβρίου του 2012, δηλαδή τον τελευταίο μισό χρόνο. Ηλικιακά οι γυναίκες θα πρέπει να είναι από 18 μέχρι 64 ετών, να διαθέτουν κάρτα ανεργίας ή να έχουν εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ ή να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία ή να έχουν κλείσει ατομική επιχείρηση την τελευταία τριετία ή να δουλεύουν σε εταιρείες με επίσχεση εργασίας ή που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99. Όλες αυτές εδώ οι γυναίκες, φαντάζομαι οι περισσότερες ανήκουν στην πρώτη κατηγορία με δελτίο ανεργίας, μπορούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Εδώ είναι επιλέξιμο και το λιανικό εμπόριο και το χονδρικό εμπόριο και πάσης φύσεως επιχειρήσεις. Οι εξαιρέσεις είναι
10 συνολικά είναι ελάχιστα τα επαγγέλματα που εξαιρούνται. Ενδεχομένως να ενδιέφερε κόσμο από εδώ να ξεκινήσει μια επιχείρηση στο όνομα της γυναίκας του ή της κόρης στην περιοχή της Θάσου, για παράδειγμα, που από όσο γνωρίζουμε επισκέφτονται τουρίστες ιδίως από Ρωσία και όχι μόνο κάθε χρόνο. Θα ήταν επιλέξιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση σε αυτή την περιοχή? Η Κατερίνη δεν είναι, αλλά από η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σαν περιφέρεια. Άρα στα σύνορα Κατερίνης Θεσσαλίας ενδεχομένως και εκεί να υπάρχουν περιοχές οι οποίες να σας ενδιαφέρουν. Τι επιδοτεί αυτό το πρόγραμμα? Να πούμε καταρχήν ότι το ποσοστό επιδότηση είναι 100%. Συνεπώς μας δίνει το σύνολο των δαπανών οι οποίες θα κάνουμε και μπορούν να περιλαμβάνουν ενοίκια, λογαριασμούς, πάσης φύσεως, την ίδρυση της επιχείρησης από το λογιστή, το λογιστή για να μας κάνει την παρακολούθηση των βιβλίων, τη διαφήμιση που θα κάνουμε, το ΤΕΒΕ της γυναίκας που θα κάνει την ίδρυση της επιχείρησης, τον σύμβουλο, την εταιρεία συμβούλων που θα αναλάβει να κάνει το φάκελο και την όλη παρακολούθηση του έργου, ενέργειες εκπαίδευσης από μέντορες, αποσβέσεις παγίων, μίσθωση εξοπλισμού με leasing, όχι αγορά εξοπλισμού, αγορές πρώτων υλών, που και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία δαπανών, και τέλος και το μισθολογικό κόστος ενός υπαλλήλου. Δηλαδή μας δίνει λεφτά για έναν υπάλληλο για 12 μήνες μέχρι 12.000 ευρώ, όπου μας επιδοτεί και την καθαρή αμοιβή του και τα ένσημά του και τα δώρα. Όπως είπαμε, το ποσοστό είναι 100%. Οι δαπάνες μπορούν να είναι για την πρόσληψη μέχρι 12.000, για τις λειτουργικές δαπάνες από 10 ελάχιστο μέχρι 20.000 ευρώ. Κρατάει για 18 μήνες, άρα 18 ενίκια μπορούμε να βάλουμε μέσα και αν ξεκινήσουμε την επιχείρηση νωρίτερα και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα μετράνε και αυτοί εδώ οι μήνες, άρα μπορεί κάποιος να φτάσει στους 22, στους 24. Συνεπώς το μέγιστο που μπορεί κάποια γυναίκα να πάρει από αυτό είναι 20.000 για τα έξοδά της και άλλα 12 για την πρόσληψη, 32.000 ευρώ συνολικά. Αυτό ήταν μια μικρή παρουσίαση και για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Οι παρουσιάσεις τελειώσανε. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας. Ό,τι χρειάζεστε να απαντήσουμε. Στα τρόφιμα, στην παραγωγή τροφίμων, κάποιοι κλάδοι είναι επιλέξιμοι, κάποιοι άλλοι δεν είναι επιλέξιμοι. Έχω την αίσθηση ότι το κρασί είναι επιλέξιμο, αλλά για σιγουριά θα πρέπει να έχω τον κωδικό της επιχείρησης. Αν είναι εύκολο αύριο ένα τηλέφωνο να έχω όλη τη λίστα, γιατί είναι 500 επαγγέλματα που επιδοτούνται, απ' έξω δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε. Να το δούμε. Στοιχεία μας υπάρχουν και στα ενημερωτικά που πήρατε. Οπότε να το δούμε λίγο μεμονωμένα. Νομίζω ότι η παραγωγή κρασιών είναι μέσα, αλλά να το πω αύριο με σιγουριά. Δεν το θυμάμαι απ' έξω.